Ναι, παιδιά μου, τι γίνεται, όλα καλά. Όχι, είστε, μην κάνετε, χαίρομαι πολύ να σας ξαναβλέπω. Και για καλό πάλι. Είστε καλά, γεια σας. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην υγειονομική περιφέρεια, στη διοίκηση του νοσοκομείου, στο Δήμο, αλλά και σε όλους τους συναδέλφους για τις προσπάθειες τις οποίες έχουν κάνει, έτσι ώστε να είμαστε εδώ σήμερα στη Λαμία για να εγκαινιάσουμε άλλη μία πολύ πολύ σημαντική προσπάθεια που έχει ολοκληρωθεί, ευωδοθεί και ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο προσθέσαμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στο νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το αιμοδυναμικό εργαστήριο το οποίο λειτουργεί πλέον εντός του νοσοκομείου της Λαμίας είναι το μοναδικό στη Στερεά Ελλάδα. Καλύπτει με νέες τεχνικές, με 3D ανάλυση και ψηφιακά περιστατικά αγιογραφιών, αλλαγής βαλβίδων και ψηφιακής διερεύνησης για όλη την περιφέρεια, αλλά έρχονται περιστατικά και από αλλού και μας έχει γλιτώσει από περίπου ήδη 440 διακομιδές εκτός περιφέρειας για τις ανάγκες αυτών των περιστατικών. Άρα βλέπετε ότι παρά την πανδημία και εν κινήσει, το Εθνικό Σύστημα Υγείας ενισχύεται. Το όραμά μας είναι το μετεξελίξουμε στο νέο ΕΣΥ και να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για όλους. Παράλληλα, επισκέφθηκε και το εμβολιαστικό κέντρο του νοσοκομείου και με ικανοποίηση είδα ότι έχουν γίνει ήδη στο συγκεκριμένο εμβολιαστικό 42.000 εμβολιασμοί με όλα τα εμβόλια μας και είδα το προσωπικό σε πολύ ψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και σε πολύ σωστή λειτουργία και τους ευχαριστώ όλους και προτρέπω για μία ακόμη φορά όσοι συμπολίτες μας και εδώ στο νομό και στην πόλη δεν έχουν εμβολιαστεί να εμβολιαστούν. Το εμβόλιο σώζει ζωές, το εμβόλιο θωρακίζει την υγεία μας, την οικογένειά μας, τον γύρο μας. Πίσω από το πρόγραμμα Ελευθερία και πίσω από τον εμβολιασμό δεν τριγκλίβεται τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό που λέει η λέξη, η ελευθερία μας. Θα ήθελα να καλωσορίσω, να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον Υπουργό Υγείας, κ. Κικίλια, τον φίλο Βασίλη, για τη σημερινή του παρουσία εδώ. Να τον καλωσορίσω στη Λαμία, στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, για πολλωστή φορά τα δύο τελευταία χρόνια. Να τον συγχαρώ για το επιτυχημένο έργο μέσα στην υγειονομική κρίση, έτσι ώστε να βγούμε από αυτή με τις λιγότερες δυνατές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες, θα έλεγα κι εγώ. Και να τον ευχαριστήσω. Να τον ευχαριστήσω γιατί πριν από 2 χρόνια είχαμε θέσει από κοινού Υπουργείου Υγείας και Υπουργείου Οικονομικών, 5η είπε, και διοίκηση του νοσοκομείου Λαμίας, κάποιους στόχους. Κάποιους στόχους για να βελτιώσουμε τις υποδομές στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι αυτά βήμα-βήμα εξελίσσονται και αποτυπώνονται. Ενδεικτικά, για να θυμηθούμε τι έχει γίνει από το Υπουργείο Υγείας με τη συμβολή όλων μας τα 2 τελευταία χρόνια. Πριν από περίπου 1 χρόνο, αν θυμάμαι καλά, εγκαινιάσαμε τη μονάδα τεχνητού νεφρού εδώ, στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Ένας στόχος υλοποιήθηκε. Σήμερα εγκαινιάζουμε τη μονάδα που είπε ο Υπουργός και όπως μου θυμήσατε εσείς, ήταν μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει το 2014 με τότε υπουργική απόφαση και υλοποιήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση αρκετών ετών. Και πολύ σύντομα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, υπό την κατεύθυνση και καθοδήγηση της 5η ΥΠΕ και της διοίκησης που είμαστε σε καθημερινή επαφή, ευελπιστώ ότι θα δρομολογηθεί η υλοποίηση του έργου που πρόσφατα συζήτησα μαζί σας και είναι η ογκολογική κλινική με ακτινοθεραπεία. Τις τελευταίες 2 εβδομάδες συνεχίζουμε τις τακτικές επαφές με τον Υπουργό. Η διοίκηση του νοσοκομείου και η 5η ΥΠΕ είναι σε συνεχή συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και με το ΤΑΙΠΕΔ, έτσι ώστε στην επόμενη φάση όριμων έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, που προβλέπεται χρηματοδότηση του έργου, αυτό να δρομολογηθεί, να δημοπρατηθεί και να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Παράλληλα, σε αγαστή συνεργασία με τον φίλο Βασίλη, τελειώνουμε τη διαδικασία για την πρόσθεση 10 ασθενοφόρων σε όλη την Ελλάδα.
με κανόνες που έχει θέσει το Υπουργείο Υγείας και ο εθολογική κατανομή σε όλη την Ελλάδα. Εκτιμώ, με βάση την εικόνα που έχω χθες, ότι ένα ασθενοφόρο θα έρθει στην περιοχή μας το επόμενο δίμηνο. Και τα άλλα 9 σε όλη την Ελλάδα με την σωστή οεθολογική κατανομή που κάνει το Υπουργείο Υγείας. Ταυτόχρονα, πριν από κάποιους μήνες, παρουσία του Υπουργού, εγκαινιάσαμε και λειτουργεί εξαιρετικά το Κέντρο Υγείας στα Καμένα Βούρυλα. Και δρομολογείται η υλοποίηση του πολυδύναμου ιατρείου στις Ράχες με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση εκτός προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας από το Υπουργείο Οικονομικών, με αλλαγή του οργανισμού από το Υπουργείο Υγείας και την Πέμπτη ΥΠΕ και με δρομολόγηση των εγκαταστάσεων εκεί. Άρα σας αποτύπωσα τι έχουμε κάνει στα 2 χρόνια για να βελτιώσουμε τις υποδομές σε όλη την περιφερειακή ενότητα αυτιότητας του Υπουργείου Υγείας, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και η όποια συμβολή του Υπουργείου Οικονομικών. Το επόμενο ζητούμενο, γιατί κάθε επιτυχία πρέπει να είναι εφαλτήριο για την επίτευξη ακόμα περισσότερων στόχων, είναι να βελτιώσουμε την ποσότητα και του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί στην περιοχή μας. Και είμαι απολύτως βέβαιος ότι ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Κικίλιας, ο φίλος Βασίλης, θα ενσκύψει πάνω και σε αυτό το θέμα. Τον ευχαριστώ πολύ και πάλι. Η παρουσία του Υπουργού, του συναδέρφου του κ. Κικίλια, σήμερα στο νοσοκομείο της Λαμίας υπογραμμίζει την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών που σταθερά παρατηρείται στο νοσοκομείο της πόλης μας το τελευταίο διάστημα. Με την ξεχωριστή μονάδα COVID, την εντατική για τον COVID, την εντατική από το Σταύρος Νιάρχος που το επόμενο διάστημα θα είναι σε πλήρη λειτουργία, τη μονάδα τεχνητού νεφρού που λειτουργεί εδώ και 1,5 περίπου χρόνο και η λειτουργία του ημοδυναμικού καθιστά το νοσοκομείο της Λαμίας ένα νοσοκομείο με πολύ ουσιαστική, αναβαθμισμένη, πολύτιμη προσφορά στους πολίτες της Λαμίας, της Θεότητας και της Στερεάς Ελλάδος. Μόνο αν παρατηρήσει κανείς τη μείωση των μεταφορών των διαμετακομιδών στα νοσοκομεία της Αθήνας εξαιτίας της λειτουργίας και της Λάρισας, εξαιτίας της λειτουργίας του ημοδυναμικού, καταλαβαίνει την ουσιαστική του, την πολύ σημαντική του συνεισφορά στο να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την εντότητα του νοσοκομείου της πόλης μας. Θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά το νοσηλευτικό προσωπικό. Είναι ήρωες της ζωής μας τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Το συγκεκριμένο προσωπικό του ημοδυναμικού, το διευθυντή της ιατρικής υπηρεσίας, τον πρόεδρο του νοσοκομείου και τους συνεργάτες του. Ξέρω πολύ καλά για πόσο καιρό διεκδικούσαν και πέτυχαν τη λειτουργία του ημοδυναμικού. Προφανώς την είπε και την κυβέρνηση για τη συνολική της υποστήριξη. Είναι σημαντική και σημαδιακή η σημερινή μέρα. Ξεπεράσαμε τα 5 εκατομμύρια εμβολιασμένους και νομίζω ότι κάθε θετικό μήνυμα που συμβαίνει στον χώρο της υγείας πρέπει να λειτουργεί και ως κίνητρο και ως παρότρινση για όλους τους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν, να αξιοποιήσουν αυτό το θείο δώρο της επιστήμης, να αντιμετωπίσουν μέσα από διάλογο και ουσιαστική συζήτηση τις όποιες αμφιβολίες και αντιρρήσεις εδράζονται σε φόβους που μπορεί να έχουν, πέρα και μακριά όμως από ιστορίες για αγρίους, από θεωρίες συνωμοσίας που μόνο στο σκοταδισμό παραπέμπουν. Το εμβόλιο είναι εδώ, να το αξιοποιήσουμε όλοι μας, να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας μια ώρα ταχύτερα. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους για την λειτουργία του δυναμικού που προσθέτει στην ποιότητα και στην ουσία του συστήματος υγείας στον τόπο μας.